Ακριβώς, βεβαίως, έχουμε ληστές, δώσει ληστές βαλιβατσός, αναφορικά και τα τέσσερα ζητήματα για τα οποία πρέπει να βρίσκαμε διαμαρτυρηθεί την περασμένη εβδομάδα την πρώτη περίοδο. Και αναμένουμε τώρα από το ίδιο των Υπουργών Παιδείας και συγκεκριμένα από τον ίδιο των Υπουργών Παιδείας να μας καλέσει εκεί να συζητήσουμε και να εκθέσουμε τις απόψεις μας αναφορικά και με τα τέσσερα ζητήματα. Αυτές οι απόψεις, κύριε Χατζησάβα, αν ληφθούν τα τέσσερα ζητήματα, επιτρέψτε μου να εξαιρέσω το συνταξιοδοτικό, γιατί θέλω να εστιάσουμε περισσότερα στα υπόλοιπα τρία που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Εάν σας δώσουν διασφαλίσεις ότι και κλιματιστικά θα μπουν, αλλά και οι απόψεις σας θα καταγραφούν και θα ληφθούν υπόψη, αλλά τελικά από το επόμενο καλοκαίρι που θα γίνει η αναβάθμιση και η επαναξιολόγηση του συστήματος της αξιολόγησης των μαθητών και άρα και των τετραμήνων, εσείς θα προχωρήσετε κανονικά ή θέλετε εδώ και τώρα τις αλλαγές? Και το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Δεν ξέρει αυτό το οποίο αναπαιτούμε πρέπει να γίνει χθες ή να γίνει σήμερα. Ναι. Εξάλλου έχει 3-4 χρόνια που το ζητούμε. Εκείνο που ζητούμε εμείς είναι να γίνει ένας σχεδιασμός, ένας προγραμματισμός του Υπουργείου Παιδείας, έτσι ώστε σταδιακά ναι, να αρχίσουν να τοποθετούνται κλιματιστικά εντός των εκδόσεων διδασκαλίας. Είναι ευθύνη πλέον του ιδίου του Υπουργείου Παιδείας. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Σε σχέση με τα τετράμινα. Τα τετράμινα λέω και για τα τέσσερα ζητήματα. Αναμένουμε να μας καλέσει ο Υπουργός Παιδείας, να πάμε εκεί, να συζητήσουμε, να εκθέσουμε τις προβληματισμούς μας, τις θέσεις μας και από εκεί και πέρα είναι βεβαίως ευθύνη του ιδίου του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει. Ό,τι μας πει ο κύριος Υπουργός θα τα μεταφέρουμε στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΤ και το Κεντρικό, όπως πάντοτε συνηθίζεται να γίνεται, θα αποφασίσει και αναλόγως θα πράξει. Αυτό σημαίνει ότι αν ο Υπουργός σας πει ότι από του χρόνου θα ληφθούν κάποια επιπρόσθετα μέτρα λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις σας, όπως θα καταλήξουν αυτές μέσα από τον διάλογο, ενδεχομένως των επόμενων ημερών, έχετε κλείσει συγκεκριμένο ραντεβού? Όχι, αναμένουμε. Αναμένουμε από τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας. Εάν όμως το Δεκέμβρη τα τετράμινα εφαρμοστούν ως έχουν με βάση την νομοθεσία? Ας πω ότι έχω πει πάρα πολλές φορές, κυρία Χατζηγόστα, ότι εκεί υπάρχει μια νομοθεσία. Και λέμε πάντα ότι οι νομοθεσίες σίγουρα και νόμοι είναι σεβαστές. Από εκεί και πέρα όμως, ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει τους προβληματισμούς του. Και πέραν των άλλων, πέραν της νομοθεσίας, εκείνο που ήρθε να προσθέσει και επιπρόσθετα προβλήματα είναι και εκείνη η εγκύκλη για την οποία, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχει προκαλέσει προβληματισμούς και αναστατώσεις μέσα στους εκπαιδευτικούς. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, που δεν έγιναν ούτε τις 2 Σεπτέμβρη ούτε τις 3 Σεπτέμβρη, είναι μετά την πρώτη εβδομάδα που άρχισαν τα σχολεία. Άρα ούτε γνώριζε για αυτήν την ίδια. Όμως, για να είμαι ξεκάθαρος, ένα ζήτημα είναι η νομοθεσία, που εκεί ο κάθε ένας, όπως έχω πει, διατηρεί, δικαιούται να διατηρεί τους προβληματισμούς του, τις ανησυχίες του, συν επιπρόσθετον αυτά τα προβλήματα τα οποία προκαλεί η συγκεκριμένη εγκύκλιο. Άρα είναι διπλό το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Στο μεταξύ, έχει πάρει θέση σήμερα και ο Σύνδεσμος Διευθυντών, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί κανονικά η νομοθεσία. Εντάξει, αυτή είναι θέση του Συνδέσμου Διευθυντών. Δεν το έχουμε δει ακριβώς γραφτό στο κείμενο που έχει αποστείλει το συγκεκριμένο Σύνδεσμος, οι οποίοι πρέπει να βγουν και μέλη της οργάνωσης μας. Θα αναμένουμε να δούμε το κείμενο αυτό. Σε σχέση με το άλλο ζήτημα... Κύριε Χατζησάβα, επειδή πολλά λέγονται και θα θέλαμε να το διευκρινίσουμε, τελικά η ΟΕΛΜΕΚ συμμετείχε ή δεν συμμετείχε στον διάλογο, τον προπαρασκευαστικό και σε όλες εκείνες τις επαφές που προηγήθηκαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος? Διότι υπάρχουν στελέχη της δικής σας οργάνωσης, από την ηγεσία μάλιστα, που λένε ότι είναι ψέματα η συμμετοχή σας. Ο Σύνδεσμος Γονέων όμως, ο οποίος επίσης συμμετείχε, λέει ναι, συμμετείχαν. Δεν νομίζω και δεν έχω ακούσει τι έχει πει ο κύριος Νικηφόρος στη δημοσιογραφική διάσκεψη που έχει δώσει αναφορικά με το ζήτημα αυτό. Η αλήθεια όμως πρέπει να πούμε είναι ότι τον Ιανουάριο του 2019 η ΟΕΛΜΕ κατέθεσε επίσημα στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο κάποιες πρόνοιες αναφορικά με τη νέα μορφή αξιολόγησης των καθηγητών, των συνομιτών μαθητών. Ναι. Για 6-7 ολόκληρους μήνες δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας δεν έκανε κανένα διάλογο. Και όλοι είδαμε να κυρίσουν τις τελευταίες ημέρες του Ιούλη πριν να ολοκληρωθεί η ολομέλεια της Βουλής, να τρέχουν και να δημιουργήσουν κανονισμούς κτλ. Εκείνο που συνέβηκε, που αναφέρεται δυστυχώς επανειλημμένος ο κύριος Νικηφόρος, μιλά για παρασκήνιο, μιλά για μυστικές συναντήσεις. Ποιες μυστικές συναντήσεις? Εκείνο που συνέβηκε, προκλήθηκαν διάφοροι εκπαιδευτικοί, τα οποία δεν συμμετέχουν
στα συλλογικά όργανα της ΟΕΛΜΕΤ. Και θα, για να πάρουν τις απόψεις τους, να ακούσουν τους προβληματισμούς τους και αυτό ουσιαστικά γίνει. Άρα συμμετείχατε δηλαδή, και δεν ήταν παρασκηνιακές, αυτό λέτε. Ούτε παρασκηνιακές και συναντήσεις έγιναν και πριν, έγιναν και μετά. Και δεν είναι μόνο στη Λέμεσον. Έγιναν και αλλού συναντήσεις για συζήτηση για αυτού του προβλήματος, του σοβαρού προβλήματος λέω, που αναφέρεται, που έχει άμεση σχέση με τα παιδιά. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ο στόχος μας δεν είναι να πούμε έγιναν συναντήσεις ή δεν έγιναν συναντήσεις. Και το λέω και το εννοώ. Έχουμε πάντως τον κύριο Νικηφόρο στην τηλεφωνική μας γραμμή, αν έχετε τον χρόνο να τον ακούσετε κι εσείς. Θα πω ότι επειδή είναι κάπου αλλού, αγαπητή Μαρίνα. Κατανοητό. Θέλω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Χατζησάβα, επειδή σε λίγο θα μιλήσουμε. Βεβαίως θα μιλήσουμε. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει όλοι να ρίξουν τους τόνους και να σταματήσουν αυτές οι διαδικασίες, είτε δημοσιογραφικές, είτε έτσι, είτε άλλος πώς. Σε καμία περίπτωση είναι αυτό το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν βοηθά καθόλου οποιαδήποτε αλλαγή ενδεχομένως να θέλει να εφαρμόσει το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με τα εκπαιδευτικά. Αυτό το λέτε και στα δικά σας, θα απευθύνεστε και στα δικά σας τα μέλη. Βεβαίως σε όλους τα λέμε. Και πάνω απ' όλα για μας είναι ο διάλογος, για τον οποίο δυστυχώς πρέπει να πω, μέχρι σήμερα δεν έχει διεξαχθεί κανένας διάλογος. Θα αναμένουμε την ημερομηνία που θα σας δώσει το Υπουργείο Παιδείας όμως. Μια τελευταία ερώτηση, επειδή θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Νικηφόρου, ήδη αναμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Οι γονείς, επειδή υπάρχει και το άλλο το ζήτημα των μεταθέσεων, απαντώντας στις επικρίσεις των εκπαιδευτικών ότι επεμβαίνουν, αυτό δεν λέτε, ότι επεμβαίνουν και εκείνοι στο ζήτημα των μεταθέσεων. Βεβαίως επεμβαίνουν. Πρέπει να πω σε κάποιες περιπτώσεις ικανοποιείται το αίτημά τους, παράνομα βεβαίως. Διότι εκεί υπάρχουν θεσμοθετημένοι κανονισμοί, θεσμοθετημένη νομοθεσία. Και παρανομεί το Υπουργείο Παιδείας και ακούει τους γονείς. Έχουν παρουσιαστεί τέτοιες περιπτώσεις, όπως τη συγκεκριμένη την οποία έχουν καταγγείλει. Και θέλω να πω ότι αυτός ο συνάδελφος, ο οποίος έχει μετακινηθεί τις τελευταίες ημέρες, αισθάνεται τόσο πολύ προσβεβλημένος που σκέφτεται να κάνει και μήνυση. Και μιλούμε για ένα συνάδελφο, απλώς για να πει μήνυση σε ποιον. Τον οποίο έχουν... Συγγνώμη. Μήνυση να κάνει σε ποιον. Σε εκείνον που προέβη σε αυτήν την πράξη το μετακινήσει ενώ δίδασκε μέσα στην τάξη του. Στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν μπορεί. Νομίζω είναι αυτονόητο αυτό. Και μιλούμε, πρέπει να πω, για έναν εκπαιδευτικό ο οποίος διδάσκει ένα δύσκολο γνωστικό αντικείμενο, ήταν θεματοθέτης στις παγκύπριες εξετάσεις, ήταν διορθωτής των ασκήσεων των παγκύπριων εξετάσεων και επειδή απέτησαν οι γονείς. Και δεν ρωτούμαστε τι γνωρίζουν δηλαδή οι γονείς όσον αφορά τα εκπαιδευτικά ζητήματα. Και έχουν την απέτηση να μετακινούν τον έναν εκπαιδευτικό, τον άλλον εκπαιδευτικό και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά οι γονείς δεν θα μπορούσαν να γνωρίζουν τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών αν πρόκειται για τέτοιο ζήτημα. Δεν το γνωρίζω, ρωτώ. Δεν μπορούσε το Υπουργείο Παιδείας να προχωρούσε σε μια διερεύνηση του γεγονότος και ακολούθως, αν πράγματι αποδεικνυόταν ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα, θα μπορούσε να το μετακινήσει. Και όχι απλά επειδή στάθηκα δύο επιστολές, το έναν από το σύνδεσμο και άλλο από την Ομοσπονδία. Και όπως έχω ακούσει τον κύριο Νικηφόρο να λέει το πρωί, εμείς δεν ζητήσαμε αυτό. Και νομίζω μπορεί να το πει και τώρα, ότι δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα με το να φύγει από ένα σχολείο και να πάει στο άλλο. Άρα ουσιαστικά τι μας λέει, έπρεπε να τον απολύσετε λέει. Αυτό το μήνυμα θέλει να στέλνει. Και είναι αυτές τις παρεμβάσεις που εμείς κακίζουμε. Δεν κατηγορούμε το πρόσωπο του κύριου Νικηφόρου. Κακίζουμε τις ενέργειες του. Ωστόσο, γενικά, κύριε Χατζησάβα, όποιος κύριος Νικηφόρου, οποιοδήποτε βρίσκεται σε αυτή τη θέση του Συνδέσμου Γονέων, εάν έχει καταγγελίες από πλευράς γονέων, δεν πρέπει να τις δώσει στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν πρέπει να διερευνηθεί η όποια υπόθεση. Μάλιστα, ακριβώς. Έχει κάθε δικαίωμα να τις δώσει στο Υπουργείο Παιδείας και να κάνει και διερεύνηση του Υπουργείου Παιδείας. Ναι. Αν πράγματι αποδεχτεί ότι αυτός ο εκπαιδευτικός ευθύνεται. Τότε αυτό είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν διαδικασίες, κυρία Χατζηκώστα, που προνοούν τι πρέπει να κάνει. Είτε να τον μετακινήσει, είτε να κάνει κάτι άλλο. Και όλα υπάρχουν εκεί θεσμοθετημένες διαδικασίες. Ναι. Και δεν είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, είναι χρόνια που συμβαίνουν τώρα. Λέτε όμως ότι γίνονται μεταθέσεις παράνομα. Λέω γίνονται μετακινήσεις. Μετά από παρεμβάσεις, συνδέσμο γονέων. Αυτό λέμε. Και αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Εάν δεν υπάρξει προηγουμένως διερεύνηση, τότε σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παίρνει τον εκπαιδευτικό σήμερα να βρίσκεται στο ένα σχολείο και την άλλη ημέρα, χωρίς να το παίρνει ο άνθρωπος είδηση, να βρίσκεται σε άλλα σχολεία. Και αυτός ο συνάδελφος πρέπει να πει είναι συντετριμμένος αυτή τη στιγμή. Συντετριμμένος. Εσείς πώς γνωρίζετε ότι δεν έπρεπε να μετακινηθεί.
Εμείς εκείνο που λέμε, το λέω ξανά κύριε Χατζηγοστέ, ότι έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας να διερευνήσει την περίπτωση. Λέτε λοιπόν ότι μετακινήθηκε αμέσως μετά την καταγγελία πριν να ακολουθήσει η διερεύνηση. Μα αυτό συνέβη, γιατί δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κινηθούμε κάπου αλλού και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Πάμε στον πρόεδρο του Συνδέσμου της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, τον κύριο Νικηφόρου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νικηφόρου. Καλό μεσημέρι. Έχετε ακούσει τον κύριο Χατζησάβα. Ας αρχίσουμε μετά των μεταθέσεων σας, παρακαλώ, πριν να μας δώσετε το δικό σας σχόλιο για τα τετράμινα, μιας και εκεί αφήσαμε την κουβέντα με τον κύριο Χατζησάβα. Υπάρχουν παρεμβάσεις, αυτό απαντά ο Έλμακ. Καταρχήν νομίζω ότι ο κύριος Χατζησάβας θέλει να μας πάρει σε καθεστώτα να μου επιτρέψετε την έκφραση δικτατορικά. Δηλαδή όπου κανένας δεν μπορεί να πει την άποψή του και κανένας δεν μπορεί να εκφράσει άποψη πλην της ο Έλμακ, η οποία δικαιούται να λέει για τα πάντα ό,τι θέλει και να ζητά ό,τι θέλει. Και το λέω με πάσα γνωσιμαστό, διότι φαίνεται ότι πλέον έχουμε ξεφύγει από τα θεσμικά όρια. Λοιπόν, εμείς προς αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας, εντός της ημέρας θα παραδώσουμε όλες τις επιστολές της δημοσιότητας. Και για τις δύο περιπτώσεις που μίλησε ο κύριος Χατζησάβας, μία στην Λάρνακα και μία στον μπλε της, μία στην μπλε της Λάρνακας που αφορά την Αμόχωστον και μία που αφορά εκπαιδευτικό στην Λεμεσό. Θα δείτε το τι έχουμε καταγράψει, θα δείτε το τι καταγράφουν οι συνδέσμοι γονέων. Θέλω όμως να ψάξετε δημοσιογραφικά, γιατί ο κύριος Χατζησάβας από το πρωί να αποφεύγει δυστυχώς να απαντήσει στο ερώτημα και τελικά θα το απαντήσω εγώ, εάν η διεύθυνση του σχολείου έχει παραδώσει στους επαρχιακούς επιστολή με την οποία λέει και μιλά για την προβληματική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού. Η δική μου πληροφόρηση τουλάχιστον λέει ότι η διεύθυνση του σχολείου έχει κάνει τέτοια επιστολή. Όσοι ο επαρχιακός λοιπόν πήραν τις επιστολές, εμείς αυτό που κάναμε ήταν μια ενημέρωση του Δήμαρχου και ο Σύνδεσμος Γονέων και από εκεί και πέρα τις μεταθέσεις τις κάνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Δεν πρόκειται όμως να ανεχτούμε και να δεχτούμε τη φήμωση που έτσι θελικά θέλει να περάσει ο ΕΛΜΕΚ για να μην μιλάμε για τους εκπαιδευτικούς που παρουσιάζουν συμπεριφορά που δεν αρμόζει στις τάξεις, γιατί δεν μπορεί και δεν είναι η αρμοδιότητά μας κατά την ΕΛΜΕΚ. Αυτό δεν έχει γίνει τώρα επί κυρίου Νικηφόρου, είναι κάτι που γίνεται χρόνια τώρα και το Υπουργείο έχει και την ευθύνη και για την τοποθέτηση και για την μετακίνηση και για την απόλυση του κάθε εκπαιδευτικού. Άρα θα δείτε σε λίγο στη δημοσιότητα τις επιστολές αυτούσιας. Στην πραγματικότητα, κύριε Νικηφόρου, αναμένοντας και τις επιστολές αυτές που θα τις δούμε στη δημοσιότητα, εφόσον μας λέτε και σήμερα, θα μας πείτε και τώρα το περιεχόμενο τους. Στην πραγματικότητα όμως ο κύριος Χατζησάβας είπε ότι το Υπουργείο Παιδείας ευθύνεται και μάλιστα ο εκπαιδευτικός, ο εν λόγω εκπαιδευτικός, που θα ήθελα να μας πείτε τι λέει μέσα η επιστολή, χωρίς να αναφερθούμε σε όνομα και να εκθέσουμε. Ο κύριος Νικηφόρου παρεμβαίνει για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών και αυτόν νομίζω... Και σας κάνει τη χάρη παράνομα το Υπουργείο Παιδείας, λέει όμως. Εάν το Υπουργείο Παιδείας κάνει παράνομες μεταθέσεις, κύριε Χατζηγοστή, δεν είναι δική μου δουλειά. Θα πρέπει να αποταθεί προς τον Υπουργό Παιδείας και στο Υπουργείο Παιδείας. Εμείς παραθέσαμε γεγονότα, το επαρχιακό γραφείο πήρε αποφάσεις και το επαρχιακό γραφείο που πήρε αποφάσεις έκρινε. Κοιτάξτε τώρα, στη μια περίπτωση όπως μας φαίνω σήμερα να μετακινήσει τον εκπαιδευτικό, στην άλλη περίπτωση να μην τον μετακινήσει. Τι έπρεπε να κάνουμε εμείς δηλαδή, να πριν μιλάμε να μην γράψουμε επιστολές και να σας πω και το περιεχόμενο. Τουλάχιστον και να μας πείτε και πότε τη στείλατε την επιστολή. Και να μου πείτε και το περιεχόμενο βεβαίως. Τουλάχιστον για την Λεμεσόν που τη θυμάμαι απ' έξω. Η περίπτωση ήταν από το Σύνδεσμο Γονέων με επιστολή που πήγαν κατευθείαν και στον επαρχιακό, λέει ότι στην τάξη υπάρχουν κατατρομοκρατημένοι, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, μαθητές, οι οποίοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα. Ένας εκπαιδευτικός ο οποίος εκνευρίζεται όταν του κάνουν ερωτήσεις οι μαθητές, ένας εκπαιδευτικός ο οποίος προκαλεί άγχος και πίεση, και εμείς αυτήν την επιστολή την πήραμε αυτούσια, την υποβάλαμε ξανά στο επαρχιακό και του είπαμε κατά λέξη ότι μας ανησυχεί το περιεχόμενο αυτής της επιστολής. Θέλουμε να δείτε τι γίνεται, αλλά συνάμα σας τονίζουμε ότι η τακτική που κάνετε όταν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν μπορούν να φτάσουν στην έδρα, να τους πηγαίνετε από το ένα σχολείο στον άλλο, δεν μας βρίσκουν σύμφωνος και ενεργήστε όπως εσείς νομίζετε. Αυτό ήταν το περιεχόμενο της επιστολής. Και πότε τη στείλατε αυτή την επιστολή?
Ήταν περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, κυρία. Άρα λέτε υπήρχε αρκετός χρόνος για τη διαδιερεύνηση. Κοιτάξτε, μιλάμε και για μαθητές της τρίτης λυκείου, για τους οποίους παίζεται το μέλλον τους. Εμείς από τη στιγμή που πήραμε από το Σύλλογο Γονέων τέτοια επιστολή και από τη στιγμή που φαίνεται να υπήρχε αναστάτωση στο σχολείο, ήταν καθήκον μας να αποστείλουμε επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, να ζητήσουμε να δει τι θα κάνει, αλλά το αν θα μετακινήσει, το αν θα απολύσει, το αν θα προστατεύσει όχι των εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας, δεν είναι δική μας δουλειά. Αυτή είναι η περίπτωση που μετακινήθηκε ο εκπαιδευτικός. Δεν σας έχω ακούσει. Αυτή είναι η περίπτωση που ο εκπαιδευτικός μετακινήθηκε. Αυτή είναι η περίπτωση που ο εκπαιδευτικός μετακινήθηκε. Την άλλη περίπτωση, την υπήρχε αρκετός χρόνος για διερεύνηση από το Υπουργείο Παιδείας. Να δούμε λίγο το διαδικαστικό, κύριε Νικηφόρου. Υπήρχε χρόνος από το Υπουργείο Παιδείας να διερευνήσει από την ημέρα που το στείλατε μέχρι τη μετακίνηση. Δεν είναι δική μου δουλειά να σας απαντήσω αυτή την ερώτηση. Σας ρωτώ αν γνωρίζετε την ημερομηνία. Λέω ότι από την ώρα που στείλαμε εμείς την επιστολή, εμάς η δουλειά μας ήταν πλέον να περιμένουμε την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, η οποία επισήμως κοντά μας δεν έχει έρθει ακόμη, να σας πληροφορήσω, που να μας πει τι ακριβώς τελικά έκανε με αυτή την επιστολή. Δεν ξέρω τι διαδικασία στήριξε το Υπουργείο Παιδείας και τι δεν στήριξε. Νομίζω καλώς θα ήταν γι' αυτό να επικοινωνήσετε με τον επαρχιακό Λεμεσού και να ζητήσετε να σας πει. Ήδη επιχειρούμε να επικοινωνήσουμε με το Υπουργείο Παιδείας για να μας δώσει απαντήσεις. Γιατί όταν βγαίνει η οργάνωση και λέει παράνομες μετακινήσεις και μήνυση που σκέφτεται να κάνει αυτός ο εκπαιδευτικός εναντίον του Υπουργείου Παιδείας. Η δεύτερη περίπτωση, ο εκπαιδευτικός, ο Σύνδεσμος Γονέων διαμαρτύρεται από τα πέρσι. Και ο εκπαιδευτικός παραμένει στο σχολείο. Εμείς απλά υπενθυμίσαμε στο Υπουργείο ότι ξέρετε υπάρχει αυτή η περίπτωση που δεν μας είπε κανένα τι κάνετε. Και αν όντως υπάρχει κατ' εσάς ή όχι πρόβλημα. Άρα δεν είναι θέμα παρέμβασης. Είναι θέμα να πούμε στο Υπουργείο αυτά τα οποία έχουμε δει και είναι καταστάσεις οι οποίες γίνονται, οι επιστολές που γίνονται κάθε χρονικά όταν έρθουν κοντά μας παράπονα από συνδέσμους γονέων. Εμείς είμαστε το ανώτατο θεσμικό όργανο των γονιών, εκπροσωπούμε τους γονείς και όταν λάβουμε τέτοια πληροφόρηση οφείλουμε να την μεταφέρουμε στην αρμόδια αρχή να κάνει τη δική της δουλειά. Περιμένουμε λοιπόν να δώσετε στη δημοσιότητα και τις δύο, αν και μας έχετε πει το περιεχόμενο, τουλάχιστον σε εκείνη που μετακινήθηκε ο εκπαιδευτικός. Από εκεί και πέρα τετράμινα. Ακούσατε πριν από λίγο τον κύριο Χατζησάβα, λέει δεν συμμετείχε αρμοδίως ή ο ΕΛΜΕΚ και ούτε υπήρξε παρασκήνιο. Εσείς έχετε μιλήσει και για μυστικές συναντήσεις. Εμείς έχουμε μιλήσει ότι έγιναν συναντήσεις στην Λεμεσό. Σήμερα έχουμε μπει και στη δημοσιογραφική διάσκεψη τι συμμετείχα σε αυτές τις συναντήσεις. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ο θεσμός και να δούμε αν υπάρχουν. Ποιοι συμμετείχαν, πείτε μας και εμάς. Μα νομίζω ότι έχουμε αναφέρει ήδη στη δημοσιογραφική διάσκεψη ότι αυτές τις συναντήσεις ήταν το Σάββατο που έγιναν ο κύριος Χατζησάβας, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο κύριος Ιωσήφ, ο Πανίκος Λεωνίδου, ο υποφαινόμενος και σε κάποια φάση ήταν και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού. Την δε Κυριακή ήταν ο κύριος Πανίκος Λεωνίδου, ο υποφαινόμενος, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο κύριος Χακισάδας και ο κύριος Γιάννος Σοκράτης. Είναι ξεκάθαρο πλέον. Για μας είπαμε την αλήθεια, είπαμε το τι συμβαίνει και εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, ούτε να φοβηθούμε, κυρία Χακικώστα, κάτι. Απλά αυτό που λέω δεν πρέπει να μείνουμε στα λόγια, στο ότι θέλουμε όλοι να πέσουν οι τόνοι. Δεν μπορεί να θέλει να πέσουν οι τόνοι και μετά να λες ότι ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας παρεμβαίνει στις μεταθέσεις κάτι που είναι παραπλανητικό. Γιατί ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας δεν σήκωσε το τηλέφωνο και να πει σηκώστε την κυρία Χαζηγωστή από το Σίγμα και πάθηκε της στον Αντένα. Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας και κατ' επέκταση η Συνομοσπονδία απέστειλε επιστολές στους επαρχιακούς για παράπονα τα οποία έχει. Άρα αν θέλουμε όλοι να πέσουν οι τόνοι, θα πρέπει να σταματήσουμε να προσβάλλουμε, να εκθέτουμε και να υβρίζουμε κόσμο για να μπορέσουμε πλέον να μπούμε σε ένα διάλογο για το καλό νομπέζο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικηφόρου. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σύντομα λευκό καπνό για αυτό το ζήτημα. Ο κύριος Γιώργος Ιωσηφίδης περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ιωσηφίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαλιγκοστά. Λοιπόν, τα ακούτε όλα αυτά που λέγονται για την παιδεία. Η δική σας θέση, τετράμινα πάμε για αρχή.
κύριε Χατζηκώστα, εμείς δεν είμαστε συνδικαλιστές, ούτε μπορούμε να μιλούμε εκ μέρους της ΟΕΛΜΕΚ ή των άλλων εκπαιδευτικών οργανώσεων. Εμείς είμαστε ένα σώμα το οποίο είναι επιφορτισμένο να εφαρμόσει την νομοθεσία και την πολιτική, την όποια εκπαιδευτική πολιτική αποφασίζει το Υπουργείο. Η αγωνία εμάς, του σώματος των διευθυντών, είναι πώς εξασφαλίζουμε την ηρεμία στο σχολείο, ώστε μαθητές εκπαιδευτικοί χωρίς ταλαντεύσεις, χωρίς να γνωρίζουν επιτέλους πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Άρα εμείς προσπαθούμε μεσολαβητικά, αν μπορώ να πω την φράση, να συγκεράσουμε κάποιες απόψεις, κάποιους προβληματισμούς, ώστε επιτέλους να υπάρξει μια ομαλότητα στο όλο ζήτημα. Ως πολίτης θα ήθελα να σας ρωτήσω ένα πράγμα. Υπάρχουν, δεν γίνεται απλώς να εφαρμοστούν και στην πορεία να βελτιωθούν αφού καταγραφούν τα προβλήματα? Πώς εκ προημίου γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τα προβλήματα? Κυρία Χατζηκώστα, θέλω να πω ότι το θέμα των εξετάσεων τετραμήνου δεν δημιουργήθηκε τώρα. Προφανώς. Έχει εδώ από το 2016 που ήταν υπουργός ο κύριος Καβής και ήμουν και μέλος της Επιτροπής η οποία εκλήθηκε να κάνει εισηγήσεις, να μελετήσει τους νέους κανονισμούς. Έχει από το γραφείο του Υπουργού αυτή η πρόταση και εμείς ως Επιτροπή έπρεπε να διαμορφώσουμε κανονιστικό πλαίσιο για αυτούς τους κανονισμούς. Εκείνο που ξέρω είναι ότι οι κανονισμοί του 2017, αφού έτυχαν εξαντλητικής μελέτης από την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, στη ζητήσεων τη Βουλή, εψηφίστηκαν το Φεβρουάριο του 2017. Από εκεί και κάτω, επέρασαν τρεις φορές από τη Βουλή το θέμα των κανονισμών των τετραμήνων. Ναι. Και η Βουλή τη μια φορά είπε για αναβολή ενός χρόνου και στην τελευταία που έγινε τον Αύγουστο δεν ψήφισε κατάργηση των κανονισμών, τα τετράμινα, αλλά την εφαρμογή τους στην πρώτη Λυκείου. Και μάλιστα κρατώ ότι στην τροπολογία που εψηφίστηκε μιλά ρητά ότι οι εξετάσεις των τετραμήνων θα εφαρμοστούν για φέτος και συνάμα ταυτόχρονα ενεργοποιείται μια επιτροπή παρακολούθησης, για να απαντήσω και στο ερώτημα σας, η οποία θα μελετήσει και θα δει τα προβλήματα παρουσιάζονται με την εφαρμογή του θεσμού για να εισηγηθεί οποιασδήποτε βελτιώσει. Μάλιστα. Άρα σε αυτό το ρυθμό θα είναι και η δική σας μεσολαβητική. Να σας διαβάσω πριν σας αποχαιρετήσω ένα μήνυμα που μας έχει στείλει μία τηλεθεάτρια, η κυρία Χριστίνα. Λέει: έχω κόρη στην πρώτη ηλικίου, κύριε Ιωσήφιδη. Μίλησα με καθηγητές οι οποίοι συμφωνούν με τα τετράμινα, όπως και όλοι οι μαθητές της. Άρα, ποιοι ακριβώς κάνουν τις κινήσεις και ποιοι δεν θέλουν τα τετράμινα, διερωτάτε. Σίγουρα πάντως δεν είναι το σύνολο των εκπαιδευτικών. Γι' αυτό θα πρέπει να το δει, λέει, το Υπουργείο Παιδείας και ο Σύνδεσμος Διευθυντών στο σύνολο το πώς να διαχειριστεί το ζήτημα, γιατί οι παιδιά και γονείς στην πλειοψηφία τους, λέει, θέλουν τα τετράμινα. Κυρία Χατζηκώστα, είμαστε σε μια δημοκρατική κοινωνία. Τους καθηγητές τους εκπροσωπεί η ΟΕΛΜΕ και η ΟΛΤΕΚ, οι οποίοι βγαίνουν μέσα από εκλογικές διαδικασίες. Ναι, καθόλου νόμιμες και δημοκρατικές. Μάλιστα. Άρα, δεσμεύεται το σώμα των εκπαιδευτικών τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Εάν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις αποφασίσουν μετά την τροπολογία, γιατί πρέπει να πω το εξής, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και ιδιαίτερα η ΟΕΛΜΕΚ, το ανώτατο σώμα είναι η Πανκυπρία Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων. Μάλιστα. Η τελευταία συνεδρίαση της Πανκύπριας Συνδιάσκεψης έγινε στις 20 Ιουνίου του 2019, πριν δηλαδή
περάσει από τη Βουλή η νέα τροπολογία. Άρα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ δεσμεύεται αυτή τη στιγμή με τις αποφάσεις που πήρε η Παγκύπρια στη διάσκεψη στις 20 Ιουνίου. Κατά την άποψή μας, εμείς άποψη εκφράζουμε, δεν είμαστε συνδικαλιστές, ούτε μπορεί να δεσμεύουμε την ΟΕΛΜΕΚ με οτιδήποτε. Ίσως θα ήταν η σύγκριση προσωπική, να θέλετε κάνω, ότι μπορεί να συγκληθεί ξανά η Παγκύπρια στην διάσκεψη των γενικών αντιπροσώπων υπό το φως των τροπολογιών και των εισηγήσεων που γίνονται, αν μπορεί να δει διαφορετικά το θέμα των τετραμήνων. Αλλά είναι αποκλειστική δική τους ευθύνη αυτό το θέμα. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιωσηφίδη. Παρακαλώ. Καλή συνέχεια. Στο μεταξύ, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές ότι έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τον Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Ενημερώσαμε για τα όσα έχει αναφέρει για παράνομες μετακινήσεις εκπαιδευτικών ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, ο κύριος Χατζησάβας. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας δεν θέλει να τοποθετηθεί επί του θέματος. Θα αναμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από τον Υπουργό Παιδείας πλέον, καθώς το ρεπορτάζ λέει και ο κύριος Χατζησάβας λέει ότι ο εκπαιδευτικός ο οποίος μετακινήθηκε θα κινηθεί νομικά εναντίον του Υπουργείου Παιδείας, γιατί το Υπουργείο Παιδείας είναι που αποφάσισε τη μετακίνηση και όχι οι γονείς. Πάμε παρακάτω στα θέματα της υγείας. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα ζητήματα της υγείας. Φαίνεται τουλάχιστον